Άρα από όπως έλεγα στους φίλους μου και τους συνοδοιπόρους, αν στην αρχή σας φανεί λίγο παράξενος ο λόγος, είναι λογικό. Εντάξει, αλλά στην ουσία να σκεφτείτε ότι πάει προς την κατεύθυνση που θα θέλατε, απλώς με έναν διαφορετικό τρόπο. Άρα θα μιλήσουμε για το θέμα της διαχείρισης πίεσεων στην εποχή του Απόστολου Παύλου, όχι και σημερινή. Προς το λέω για να είμαστε συντονισμένοι. Και θα ήθελα να αρχίσουμε τα εξής. Όλα αυτά που θα πούμε τώρα είναι στην ουσία ενισχυτικά και λειτουργούν σαν ένα υπόβαθρο. Δηλαδή, όταν ας πούμε διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι διαβάζουμε ένα βιβλίο. Διαβάζουμε όμως απλώς ένα βιβλίο, διαβάζουμε τη Βίβλο. Δεν είναι ότι άμα δεν ξέρεις να διαβάζεις, δεν μπορείς να το διαβάσεις. Άρα υπάρχει ένα υπόβαθρο που υπονοείται ότι ξέρεις να διαβάζεις. Αλλιώς πρέπει να το ακούσεις και όταν το διαβάζεις. Δεν είναι κάπως το ίδιο. Το υπόβαθρο του Απόστολου Παύλου είναι ένα υπόβαθρο πολύ υψηλότερο, ακούσαμε μάλιστα και νομικούς, είχε και αυτός μια ειδικότητα που σχετίζεται, μπορούσαμε να πούμε, το αντικείμενο. Πάνω σε αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Απόστολος Παύλος πρώτον δεν ήταν Απόστολος. Δηλαδή δεν γεννήθηκε Απόστολος. Έγινε Απόστολος. Έχει ενδιαφέρον ήδη πώς έγινε. Δεν έγινε με τον κλασικό τρόπο. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Μετά έχει ενδιαφέρον πότε έγινε. Ούτε αυτό δεν είναι κλασικό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, τώρα αν θέλετε σαν υπόβαθρο, όσο αφορά τον Χριστό, είναι ότι βρισκόμαστε σε μία, θα μπορούσαμε τώρα να το ονομάσουμε επανάσταση της αλήθειας προς την αγάπη, και βρίσκεται σε μία εποχή όπου γεωπολιτικά υπάρχει κατοχή. Το πιο ενδιαφέρον, αν θέλετε, της υπόθεσης είναι ότι άμα το σκεφτείτε, έχετε μία ανάμειξη μεταξύ μιας τραγικής υψηλού επιπέδου, η οποία είναι αφού του Χριστού, αλλά μην νομίζετε ότι το εφηλίζω, προσπαθώ να βρω το λεξιλόγιο που είναι το αρμόδιο για να εξηγήσω αυτές τις έννοιες, και παράλληλα έχετε ένα πρόβλημα σε επίπεδο τακτικής. Αν ξαφνικά γινόταν μία επανάσταση σε μία φάση κατοχής στη σύγχρονη πατρίδα μας, όλοι θα ασχολούνταν με αυτήν την κατοχή και πώς θα τελειώσει. Τι εννοώ με αυτό. Σε επίπεδο τακτικό υπήρχε μία αντιπαράθεση μεταξύ της εξουσίας και τοπικού λαού. Όμως η δράση του Χριστού δεν ασχολείται με αυτό. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι και μετά από 2.000 χρόνια ασχολούμαστε μόνο και μόνο με τη δράση του Χριστού, ενώ εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι, ο λαός, εμείς δηλαδή, θα ασχολιόμασταν με το άλλο αντικείμενο που τώρα δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, άμα σας πω πότε τελειώνει η ρωμαϊκή κατοχή, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν έχουν ιδέα. Και όχι δεν έχουν ιδέα επειδή δεν τους ενδιαφέρει για κάποιον ειδικό λόγο. Είναι και γιατί δεν έδωσαν καθόλου σημασία σε αυτό. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα σε επίπεδο στρατηγικής, είναι τόσο εκτός πλαισίου από τα προβλήματα της καθημερινότητας, που μπορεί να φαίνεται ασήμαντο εκείνη την περίοδο. Το πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Όλοι ασχολούμαστε με προβλήματα της καθημερινότητας, σε κάποιο επίπεδο φτάνουμε στο επίπεδο της τακτικής, αλλά δυσκολευόμαστε να περάσουμε στο επίπεδο της τακτικής και ακόμα χειρότερο, πιο δύσκολο, το επίπεδο της υψηλής στρατηγικής. Αυτό που έχει ενδιαφέρον με τον Απόστολο Παύλο είναι το εξής. Αρχικά βρίσκεται σε επίπεδο τακτικό. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσει μία επανάσταση από την αρνητική πλευρά, δηλαδή να μην συνεχιστεί. Να θυμάστε ότι εκείνη την εποχή οι πιστοί ονομάζονται οι φανατικοί του Χριστού. Άρα, ο Παύλο, ας τον ονομάσω Παύλο πριν και μετά Απόστολο Παύλο μετά, για να μην μπερδευόμαστε. Ο Παύλος εκείνη τη στιγμή έχει ως αποστολή την καταστολή
αυτού του κινήματος. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής. Οι Απόστολοι, οι κλασικοί αν θέλετε, πίστεψαν. Ο Απόστολος Παύλος πίστηκε. Είναι μια διαφορά. Και είναι μια διαφορά γιατί γίνεται μετά τον θάνατο του Χριστού, μετά την Ανάσταση. Τι εννοώ με αυτό. Συνήθως έχουμε συνηθίσει και στην Εκκλησία μας να βάζουμε τον Απόστολο Παύλο ακριβώς στο ίδιο επίπεδο και έχει ενδιαφέρον πάλι τον βάζουμε στο ίδιο επίπεδο με τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι το θεμελιακό στοιχείο. Θα μπορούσαμε να πούμε, άμα κοιτάξαμε το θέμα με την θέμα της αρχιτεκτονικής, ότι από τη μία έχουμε τον Πέτρο που είναι τα θεμέλια και από την άλλη έχουμε τον Παύλο που θα έλεγα ότι είναι το ακροκέρα και μάλιστα το κλείδι. Δηλαδή, ο ένας έρχεται με την απλότητα, δηλαδή είναι ο Πέτρος. Ο Πέτρος δεν ξέρει σχεδόν τίποτα. Είναι ο πιο απλός από τους Απόστολους. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο εξελιγμένοι σε επίπεδο γνώσης. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Απόστολο Παύλο, που είναι ο πιο εξελιγμένος από όλους. Δηλαδή, άμα τον συγκρίνετε σε θέματα λογιότητας, θα δείτε κάτι που είναι πολύ απλό. Η βίβλος μας, άμα κοιτάξετε απλά στις σελίδες, αυτά που έχει γράψει ο Παύλος είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι έχουμε έναν λόγιο ο οποίος εντοπίζει ένα πρόβλημα, έχει όλη την τεχνική που θα έχει ένας δικηγόρος, δηλαδή έχει και την τεχνική της ρητορικής, μπορεί να καταπολεμήσει με αποτελεσματικότητα αυτό που γίνεται. Και το βλέπετε βέβαια και με τον πρωτομάρτυρα, όπου έχει αυτή την εφαρμογή και ξαφνικά υπάρχει αυτή η αλλαγή φάση. Αυτή η αλλαγή φάση θα είναι τρομακτική σημασία. Θέλω απλώς να προσπαθήσετε να δείτε τι θα ήταν η Εκκλησία μας αν ο Απόστολος Παύλος δεν είχε αλλάξει. Μερικές φορές για να καταλάβουμε τη συμβολή, την τεράστια συμβολή ενός ανθρώπου και στον τομέα των ιερών, είναι πιο εύκολο να σβήσουμε αυτό που έχει κάνει για να δούμε τι μας λείπει μετά, παρά να κοιτάζουμε τι έχει κάνει. Εδώ στα Παύλια δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι μας έχουμε διαβάσει οτιδήποτε έχει γράψει ο Παύλος. Εδώ. Είσαι πρώτος. Άρα, το θέμα είναι ότι αν όμως ξαφνικά σας πω ότι θα βγάλουν όλες τις σελίδες που έχει γράψει ο Παύλος, θα πείτε όχι. Το πιο ενδιαφέρον είναι θα πείτε όχι χωρίς να τις έχετε διαβάσει. Γιατί απλώς ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Προσπαθώ να πω το εξής. Πρώτον πίστηκε. Μετά εξηγεί ότι επιλέχθηκε. Αυτό είναι μια τεράστια απόπειρα και μια τεράστια δράση, αν θέλετε ένα άλμα νοητικό. Γιατί με τους Απόστολους τους κλασικούς ξέρουμε ότι έχουν επιλεχθεί από τον Χριστό. Ξέρουμε όλη τη διαδικασία, ξέρουμε ακόμα και με το θέμα με τον Ιούδα, ξέρουμε και όταν θα υπάρχει η αντικατάσταση για να είναι πάλι 12 την ώρα που θα δούμε και ακόμα και την ανάληψη. Άρα στην πραγματικότητα όταν λέμε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ο 13ος, τεχνικά είναι ο 14ος, ουσιαστικά μπορεί να είναι και ο πρώτος. Έχει ενδιαφέρον ανάλογα με το πώς βλέπουμε τη συμβολή. Τώρα, τι γίνεται. Θέλω να σκεφτείτε το εξής και να σκεφτείτε ότι ακόμα και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ιερό και δεν διατυπώνει ότι υπάρχει μία κρίση, τότε έχουμε ένα πρόβλημα στη διαχείριση κρίσεων. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος ξέρει ακριβώς πώς λειτουργήσαν τα πράγματα εναντίον των πιστών του Χριστού. Τώρα, επειδή βρίσκεται από την άλλη πλευρά, ξέρει ακριβώς πώς θα συνεχιστούν. Άρα, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι το εξής. Άλλο θρησκεία, άλλο πίστη, άλλο εκκλησία. Βέβαια, μετά, όταν είναι ενοποιημένα, τα βλέπουμε όλα μαζί. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν γεννιέται πρώτα
η Εκκλησία. Αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω είναι το εξής. Αν τώρα υπάρχει η Εκκλησία μας, αυτό οφείλεται στον Απόστολο Παύλο. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε απλά ότι αυτό οφείλεται στον Χριστό. Αυτό που οφείλεται στον Χριστό είναι η πίστη μας. Θα μπορούσε όμως η πίστη αυτή να έχει μείνει με μόνο μερικά άτομα απομονωμένα και να μην μπορούσε να εξαπλωθεί. Δηλαδή θα είχε γίνει μια τόσο μεγάλη καταστολή ή ακόμα και μια εκδίωξη που δεν θα μπορούσαν να είχαν επιζήσει. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Πώς από μια πίστη φτάνουμε σε μια εκκλησία. Δεύτερη παρατήρηση. Στην εκκλησία, εδώ είναι πολλοί που είναι εκπρόσωποι, μπαίνουν σε έναν θεσμό και ανεβαίνουν αξιακά. Το θέμα είναι ότι με τους Απόστολους δεν έχει ενδιάμεσο. Ή είσαι μέσα ή είσαι έξω. Όταν μπαίνεις, μπαίνεις κατευθείαν Απόστολος. Δεν είσαι πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό, τρίτο βαθμό μέχρι να φτάσεις σε ένα επίπεδο που έλεγες ακούν. Είναι ότι ξαφνικά έρχεται ο δάσκαλος, δηλαδή ο Χριστός, και λέει εσύ είσαι Απόστολος. Αυτό που το σκεφτείτε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βλέπετε, να το δείτε σε θεσμό. Η στρατηγική του Χριστού σε αυτό το επίπεδο λειτουργεί με ελάχιστο. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα είναι η εξάπλωση. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι το εξής. Κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ του Χριστού και του Παύλου. Ο Χριστός δεν μετακινείται σε σχέση με τον Παύλο που ταξιδεύει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σαν διαφοροποίηση έννοιας. Ο Χριστός είναι καθαρά του χρόνου, ο Παύλος είναι καθαρά του χώρου. Άρα, το ένα είναι συμπληρωματικό το ένα με το άλλο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τον Παύλο να κάνει ακριβώς το ίδιο με τον Χριστό και να μην μετακινείται και να μείνει ακριβώς στον ίδιο χώρο. Θα είχαμε ένα πρόβλημα για όχι μόνο την επιβίωση της πίστης μας, αλλά την εξάπλωσή της. Ο Απόστολος Παύλος καταλαβαίνει το εξής. Καταλαβαίνει ότι αν αυτός δεν ταξιδέψει, θα πω κάτι που είναι πολύ βαρύ τώρα, γι' αυτό σας προετοιμάζω, δεν θα ταξιδέψει πίστη. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο σαν έννοια. Δηλαδή, αυτός καταλαβαίνει ξαφνικά ότι είναι ο εκπρόσωπος. Έχει τεράστια σημασία γιατί τώρα, εμείς, στην εποχή μας, επειδή έχουμε πολλούς εκπροσώπους, θεωρούμε ότι αυτό είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό. Δεν είναι έτσι. Θα ήθελα να σας το πω σαν ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι είσαστε σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πια μόνο δύο άτομα. Και το ένα από αυτό τα άτομα παθαίνει κάτι. Θα μου πείτε τώρα, ο Ιερός χρησιμοποιεί μια παραβολή. Έτσι. Γιατί η υπερβολή έχει δυσκολίες. Άρα, φανταστείτε τώρα λοιπόν ότι ο ένας από τους δύο παθαίνει κάτι και το ερώτημα είναι αν ο άλλος θα τον βοηθήσει όχι. Αν είναι μόνο δύο, αυτός που θα τον βοηθήσει είναι ο μόνος εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας. Άρα, αν δεν τον βοηθήσει εκείνη τη στιγμή, είναι όλη η ανθρωπότητα που δεν τον βοηθάει. Όταν κοιτάζετε το θέμα του Χριστού και του Παύλου, είναι το εξής. Ο Παύλος ενεργοποιείται μετά τον Χριστό. Για να γίνω πιο κατανοητός στο θέμα της ενεργοποίησης. Ο Χριστός ο ίδιος ενεργοποιείται μετά τον Ιωάννη. Άμα κοιτάξετε την δράση του Χριστού με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, θα δείτε ότι η δράση του Χριστού αρχίζει μετά τον θάνατο του Ιωάννη. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή από εκεί και πέρα είμαι μόνο εγώ. Άρα πρέπει να κάνω κάτι. Το ανάλογο, αν θέλετε, χωρίς να πάμε στο ίδιο επίπεδο θεολογικό, γίνεται και με τον Παύλο. Όταν βλέπετε τους Απόστολους, όταν χάνουν εντός εισαγωγικών τον Χριστό πρακτικά, δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα πού να πάνε. Ενώ ο Παύλος
έρχεται και αυτός ξέρει ότι είναι κάτι πολύ απλό, άμα δεν κάνει τίποτα, δεν θα υπάρχει πια τίποτα. Αυτή η υπευθυνότητα του Παύλου την βλέπουμε στις επιστολές. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, όσοι Απόστολοι έχουν γράψει επιστολές. Δεν κάνω ερωτήσεις, είναι ρητορικό. Κάντε δίθυνο τη σκέφτεστε τώρα. Άρα το ερώτημα είναι γιατί ο Απόστολος Παύλος γράφει επιστολές. Ένα. Δεύτερον, γιατί ταξιδεύει τόσο συστηματικά. Τρίτον, γιατί δεν μένει στην ίδια περιοχή. Και θα μπορούσε να ταξιδέψει από το σημείο, όπως το έκανα προηγουμένως, θα μπορούσε να πάει από το σημείο Α και να πάει στο σημείο Β και να σταματήσει στο σημείο Β. Ενώ αυτό συνεχώς κάνει μια πορεία. Σε αυτή την πορεία υπάρχει η έννοια της διδασκαλίας. Δηλαδή έχουμε πρώτα τη διδαχή του Χριστού και μετά πηγαίνουμε στην διδασκαλία, που πρέπει να έχουμε κάποιον να εξηγήσει σε αυτούς που δεν τον έχουν δει τι ήταν. Αυτό έχει τεράστια σημασία αν το σκεφτείτε ότι γίνεται μετά την Ανάσταση. Άρα, όταν βλέπουμε τις αναφορές «μακάρι αυτοί που πιστεύουν ενώ δεν το είδαν», πρέπει να σκεφτούμε ότι ο ρόλος του Παύλου είναι τόσο σημαντικός που στην ουσία δίνει μία στρατηγική επίλυση μιας διαχείρισης κρίσης. Δηλαδή, ποια είναι η κρίση? Η κρίση είναι ότι δημιουργείται μία θρησκεία μέσα σε ένα κατοχικό πλαίσιο, το οποίο φοβάται οποιαδήποτε νέα θρησκεία. Απλώς η θρησκεία που αφορά τον Χριστό τον ενοχλεί αυτή την εξουσία πολύ περισσότερο. Για ποιο λόγο? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει μια πολύ καλή τεχνική η οποία λέγεται συγκριτισμός. Αυτό τι επιτρέπει? Επιτρέπει να λέει όταν έχεις εσύ θεούς, η θεή σου είναι η δική μου. Δηλαδή κάνει ισομορφισμούς και μας επιτρέπει να έχουμε το ίδιο αξιακό σύστημα. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι μια τεράστια διαφορά. Άρα, η διαφορά ποια είναι? Είναι ότι κλασικά, όταν έχουμε μια αντιπαράθεση, ο καθένας είναι με τον δικό του τον Θεό, αλλά όταν υπάρχει ένας ισομορφισμός, μπορεί να πει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτά που εσύ ονομάζεις θεούς είναι οι ίδιοι με μένα και είναι μαζί μου οι θεοί σου. Εδώ τώρα, με τον χριστιανισμό υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ισομορφισμός. Είναι ή πολλοί ή ο ένας. Άρα δεν μπορούν να πούν ότι όλοι αυτοί είναι το ίδιο με το ένα. Άρα είναι μια πολύ επικίνδυνη επανάσταση στην εξουσία. Αυτό το αντιλαμβάνεται και ο Παύλος, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι το πρόβλημα που θα υπάρξει πάνω και στο ίδιο το θέμα του Χριστού δεν είναι ότι ήταν δάσκαλος, ενώ αυτό ήταν ένα πρόβλημα ήδη για τον Σωκράτη, δεν είναι ότι ήταν προφήτης, είναι ότι ήταν ο Μεσσίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι εκείνη την εποχή το να είσαι ο Μεσσίας έχει μια γεωπολιτική διάσταση. Και άμα κοιτάξετε και την δίκη, θα δείτε ότι όλα επικεντρώνονται πάνω σε ένα θέμα, είναι αν ο Χριστός είναι Μεσσίας ή όχι. Αυτό είναι το θέμα τους. Δεν είναι αν είναι προφήτες, δεν είναι αν είναι σοφός, δεν είναι αν είναι έξυπνος. Αυτό αδιαφορούν. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό. Γιατί? Γιατί είναι μόνο ο Μεσσίας που προβλέπεται ότι θα ανατρέψει εντελώς αυτό το καθεστώς. Όταν εισέρχεται ο Απόστολος Παύλος μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε λοιπόν μία κρίσιμη μάζα που έχει εμφανιστεί, δηλαδή έχουμε αρκετούς πιστούς, οι οποίοι όμως βρίσκονται σε μία δύσκολη κατάσταση. Άρα, αυτή η δύσκολη κατάσταση είναι η εξής. Ή μένετε ακριβώς στον ίδιο χώρο και αποδέχεστε μία πολιορκία από την εξουσία μέχρι να εξοντωθείτε, ή ταξιδεύετε. Αυτές οι δύο στρατηγικές είναι πολύ διαφορετικές
Η μία είναι όταν δεχόμαστε μια πολιορκία είναι σημαίνει ότι θα αντέξουμε. Η άλλη είναι ότι ξέρω ότι δεν θα αντέξουμε, άρα πρέπει να μετακινηθούμε και να μάθουν και άλλοι ακριβώς αυτό που ξέρουν. Η διάδοση της πίστης μας μέσω του Απόστολου Παύλου γίνεται από αυτήν, αν θέλετε, την στρατηγική επιλογή που δεν είναι διαφορετική από την πίστη, αλλά που επιτρέπει να συνεχίσουμε, αν θέλετε, ένα έργο το οποίο κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Πολύ συχνά θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πίστη. Το πιο σημαντικό είναι να μην τη χάσουμε. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι πολλοί που λένε είναι σημαντικό να κάνεις κάτι. Μερικές φορές όμως αντιλαμβάνονται ότι είναι σημαντικό να το κρατήσεις. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Το να επιτεθείτε μια περιοχή είναι πολύ εύκολο. Το να την κρατήσετε την περιοχή είναι πολύ δύσκολο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι ότι πώς μέσω του χώρου μπορούμε να αντέξουμε μέσα στον χρόνο. Δηλαδή, κανένας δεν στέκεται σε μία από τις πόλεις που βρέθηκε ο Χριστός για να μείνει μόνο εκεί. Ενώ θα ήταν ένας τρόπος. Όταν όμως βλέπεις και αναλύεις τα δεδομένα και βλέπεις ότι υπάρχει μια δυσκολία, γιατί υπάρχει ένα ασύμμετρο πλαίσιο, εσύ είσαι πολύ αδύναμος, ο άλλος είναι πολύ δυνατός, άρα ένας τρόπος να παραμείνεις μέσα στον χρόνο είναι να μετακινήσεις μέσα στον χώρο και να μην ασχολείσαι με τον χώρο, αλλά να ασχολείσαι με τους ανθρώπους που θα είναι η μνήμη του χρόνου. Αν κοιτάξετε τώρα πώς λειτουργεί ο Απόστολος Παύλος, θα καταλάβετε το εξής. Ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να είχε μείνει σε μια εκκλησία, το ανάλογο αν θέλετε, ισομορφικά, και να δίδασκε αυτό που έκανε χωρίς να μετακινήθηκε. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι ότι σε κάποια φάση θα τον είχαν εντοπίσει ή θα τον είχαν εξοδώσει. Άρα στη συνέχεια δεν θα υπήρχε αυτό το έργο. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, αν θέλετε, σαν στρατηγική διαχείριση κρίσεων, είναι ότι η επιλογή του Παύλου είναι επειδή ξέρω ότι είμαι αδύναμος, πρέπει να μετακινούμε. Με ποια έννοια. Μετακινούμε για να διαδώσω. Όταν διαδίδω, υπάρχουν και άλλοι πιστοί που και αυτοί βοηθούν τη διάδοση του έργου. Είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς στα μαθηματικά το θεώρημα της μοίρας. Όταν είσαι μία μύγα, αυτό που έχει σημασία είναι να πετάς. Πρέπει να προσγειώνεσαι λίγο, γιατί όταν προσγειώνεσαι γίνεσαι στόχος. Εδώ η διαφοροποίηση ποια είναι. Είναι ότι ο Απόστολος Παύλος ταξιδεύει συνεχώς, έρχεται σε επαφή με νέους πιστούς, οι οποίοι γίνονται πιστοί γιατί ακούν τα λόγια του, που είναι η μεταφορά του λόγου, και αυτό γίνεται επειδή δεν είναι του ίδιου χώρου. Έχει σημασία που ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι κανένας δεν μπορεί να είναι προφήτης στην ίδια του την πατρίδα. Αυτό δεν το λέει κάποιος άλλος. Το λέει ο Χριστός. Άρα, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, ο Απόστολος Παύλος ακολουθεί το δίδαγμα του Χριστού. Γιατί είναι σαν να του λέει ο Χριστός, πήγαινε αλλού και αλλού θα είσαι προφήτης. Ενώ άμα μείνεις στον ίδιο χώρο, στον δικό σου χώρο, κανένας δεν σε πιστεύει. Άρα, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, η μετακίνηση και αυτή η πορεία είναι μια μορφή, αν θέλετε, σταυροφορίας του Απόστολου Παύλου, ο οποίος θα μετακινηθεί και θα πει ότι αυτό που δεν μπορώ να πω μόνο σε ένα σημείο, πρέπει να το πω σε πολλά σημεία. Αν το πω σε πολλά σημεία, ακόμα και αν αυτά τα σημεία δεν αντέχουν τόσο πολύ, αντέχουν πολύ περισσότερο από να έχουμε ένα στάσιμο σημείο που δεν μετακινεί. Αυτή η διαφοροποίηση είναι εντυπωσιακή γιατί. Γιατί είναι αυτή η μεταφορά του χρόνου και του χώρου. Έχουμε λοιπόν τον Χριστό που είναι ξεκάθαρα του χρόνου,
και αδιαφορεί για τον χώρο, να το πω πιο απλά, θα μπορούσαμε θεωρητικά να θεωρήσουμε ότι ο Χριστός όπου και να γεννηθεί θα ήταν Χριστός. Θεωρητικά. Ο Απόστολος Παύλος, για να είναι Απόστολος Παύλος, πρέπει να έχει συναντήσει τον Χριστό. Άρα, αν είχε γεννηθεί οπουδήποτε εκτός από αυτή την επαφή, θα είχαμε ένα πρόβλημα. Αλλά προσέξτε, αυτή η επαφή δεν γίνεται σε πραγματικό πλαίσιο. Άρα δεν θα είχαμε ακριβώς ανάγκη από ένα σημείο επαφής χωρικό. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει καν σημείο επαφής χρονικό με την κλασική έννοια, εφόσον η επαφή γίνεται μετά τον θάνατο και μετά την Ανάσταση. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι η αλλαγή φάσης, όπως το ξέρετε με το θέμα της τύφλωσης, είναι ένας τρόπος για να φανεί ότι ήταν απότομη, ούτως ή άλλως. Και αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό για μας είναι το εξής. Ποιος από εμάς θα σκεφτόταν ότι αυτό που πρέπει να γίνει για να διατηρήσει κάποιος την πίστη του είναι να μετακινείται. Η μετακίνηση. Είναι μερικοί που και κάνουν ταξίδια γιατί τους αρέσουν τα ταξίδια, γιατί είναι τουριστικό. Στην πραγματικότητα, στον μέσο άνθρωπο, όταν λέει ότι μ' αρέσουν τα ταξίδια, εννοεί ότι μπορεί να επιστρέψει και μετά να πει σε κάποιον πώς ήταν το ταξίδι του. Άμα στον μέσο άνθρωπο του απαγορεύσετε να μιλήσει για το ταξίδι του, δεν είναι καλό. Γιατί ολοκληρώνεται το ταξίδι του μόνο όταν το λέει στους δικούς του. Το λέω τώρα για όσους από εσάς σας αρέσουν τα ταξίδια. Να ξέρετε ότι τα ταξίδια που σας αρέσουν είναι αυτά που έχουν επιστροφή. Μια φορά μου είχαν ρωτήσει όταν τρως ένα γλυκό ποιο είναι η αγαπημένη σου στιγμή. Και τους είπα όταν πίνω νερό. Μερικοί από εσάς γελάνε. Αυτοί που δεν είναι γλυκατζίδες δεν το καταλαβαίνουν. Άμα προσέξετε μια σωστή νοικοκυρά, όταν θα σας φέρει γλυκό, θα σας φέρει και ποτήρι νερό. Αν δεν είστε αρκετά έξυπνοι, θα το πιείτε πριν. Συμβαίνει, αυτό δεν πειράζει. Άρα να το προσέχετε τις επόμενες φορές, πρώτα το γλυκό, μετά το νερό. Δεν είναι κώδικας. Θα δείτε ότι τελικά η μεγαλύτερη απόλαυση του γλυκού γίνεται μετά. Εδώ το θέμα είναι ότι με τα ταξίδια η μεγαλύτερη απόλαυση γίνεται στην επιστροφή. Όταν διηγείστε το ταξίδι σας. Δηλαδή, όταν είστε κοτσομπόλοι. Γιατί άμα δεν έχετε σε κανένα να το πείτε ότι πήγατε, είναι σαν να μην πήγατε. Προσέξτε τώρα πώς πάει ο Παύλος. Ο Παύλος δεν διηγείται το ταξίδι μετά την επιστροφή. Ο Παύλος κάνει ταξίδι που δεν έχει επιστροφή. Τεράστια διαφορά. Ο Παύλος δεν κάνει τουρισμό για να ξαναρθεί στο μέλλον και να πει πως ήταν η άποψη. Ο Παύλος κάνει αποστολή. Είναι η διαφορά λοιπόν μεταξύ του ταξιδιού και της αποστολής. Η αποστολή δεν έχει επιστροφή γιατί προκαλεί αλλαγή φάσης. Το ταξίδι έχει επιστροφή επειδή διηγείται αυτό που έγινε. Άρα, επί της ουσίας, το θεμελιακό στοιχείο του ταξιδιού είναι η εξιστόρηση. Στην Αποστολή δεν υπάρχει εξιστόρηση, υπάρχει ιστορία. Ο Παύλος την ώρα που κάνει το ταξίδι και είναι στην ουσία Αποστολή, γράφει ιστορία. Δεν περιγράφει γεγονό. Αυτή η τεράστια διαφορά είναι βασίζεται στο γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή, την ώρα της Αποστολής, την ώρα της γραφής της ιστορίας, ξέρει ότι αν σταματήσει, θα σταματήσει όλο. Δεν θα υπάρχει συνέχεια. Ο Παύλος είναι συνεχιστής. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον
είναι ότι δεν είναι συνεχιστής με την έννοια της αντιγραφής. Είναι συνεχιστής με την έννοια της γραφής. Συνεχίζει τον λόγο μέσω των επιστολών. Συνεχίζει το ακίνητο ταξίδι μέσω της αποστολής. Αν δεν δούμε πώς λειτουργήσε αυτό το ντουέτο, τότε δεν καταλαβαίνουμε καν τι πιστεύουμε. Είναι τεράστια η συμβολή του Παύλου και ο λόγος είναι απλός. Επειδή ο Παύλος ήταν λόγιος, ήταν και επικίνδυνος. Με τους λόγιους πρέπει πάντοτε να προσέχετε. Δεν ξέρετε ακριβώς πού το πάτε. Το θέμα είναι ότι αν αυτοί ξέρουν πού το πάνε, κανένας δεν μπορεί να τους σταματήσει. Γιατί αν πιστεύουν, πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση και είναι ακάθεκτος. Το να είσαι ακάθεκτος για τον Απόστολο Παύλο είναι το χαρακτηριστικό του. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει σε κανένα σημείο πίσω. Πολλοί από εμάς όταν προχωράμε κάνουμε διορθωτικές κινήσεις στη ζωή μας. Κάνουμε αυτό, μετά το διορθώνουμε, δεν συμφωνούμε, το κάνουμε. Φανταστείτε τώρα ότι έχετε δικαίωμα να κάνετε μόνο κινήσεις οι οποίες είναι πράξεις. Γι' αυτό λέμε οι πράξεις των Αποστόλων, δεν λέμε οι κινήσεις των Αποστόλων, γιατί οι κινήσεις διορθώνονται, οι πράξεις αποτελούν αλλαγή φάσης. Κάθε βήμα του Απόστολου Παύλου στο θέμα της πίστης μας είναι μία πράξη που δημιουργεί μια αλλαγή φάσης και αν θέλετε να το δείτε σαν καταγραφή, είναι ότι όλες οι επιστολές του Απόστολου Παύλου που βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, όταν τις διαβάζετε, κάθε σελίδα που διαβάζετε δεν μπορείτε να πάτε πίσω. Το ξαναλέω. Άμα διαβάσετε τα Ευαγγέλια, μπορείτε να πάτε πίσω. Γιατί περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Βλέπετε, τα Ευαγγέλια λένε αυτό που έκανε. Ενώ ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτό που γίνεται. Τώρα, άρα την ώρα που το διαβάζετε, γίνεται. Είναι σαν να διαβάζετε ένα βιβλίο. Έτσι. Έχει κόλπο. Ωραία. Είναι και τέσσερα. Διαβάζω το βιβλίο και λέω. Διαβάζω το βιβλίο. Γράφει, διαβάζω το βιβλίο. Άρα διαβάζω το βιβλίο. Τώρα, εγώ θέλω να επιστρέψω. Δεν θα γράφει ξαναδιαβάζω το βιβλίο. Θα λέει διαβάζω το βιβλίο. Άρα κοιτάξτε τη διαφορά. Και θέλει να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά της συμβολής του Παύλου σε σχέση με τα Ευαγγέλια, είναι ότι τα Ευαγγέλια ξαναδιαβάζονται, ενώ με τον Παύλο αυτό που γράφει δεν ξαναδιαβάζεται, γιατί μετά δεν είσαι πια ο ίδιος. Υπάρχει μόνο μια πορεία προς μια κατεύθυνση, δηλαδή είναι η συνέχεια. Την εποχή των Αποστόλων, οι Απόστολοι οι ίδιοι αναρωτιούνται, ναι, θα πρέπει να τελειώσουμε, ναι. Σε 5 λεπτά. Είναι πολλά, θα τελειώσω πριν. Αναρωτιούνται αν μπορούν να επιστρέψουν. Είναι πολλά πράγματα που θέλω να σκεφτείτε με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με την πίστη μας και να δείτε το εξής. Μερικές φορές λέμε στη ζωή μας, αν ήταν να τα ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Αυτά που έζησε. Θα άλλαζε κάτι. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι είσαστε σε μια κατάσταση όπου λόγω της ύπαρξης του Χριστού και του μηνύματος που πρέπει να διαδώσετε δεν υπάρχει άλλη επιλογή από μόνο να κάνετε κάτι ένα και να είναι μοναδικό και ασταμάτητο. Γιατί η εκπομπή του μηνύματος έγινε. Πρέπει τώρα να διαδοθεί. Δεν διαδίδουμε πίσω. Διαδίδουμε μόνο προς μια κατεύθυνση. Το έργο, αν θέλετε, του Απόστολου Παύλου είναι ότι δίνει μια συνέχεια μέσω της Αποστολής που είναι η διάδοση. Σκεφτείτε το καλύτερα. Μπορείτε να ξανακάνετε διάδοση.
Μπορούμε να κάνουμε διάλυση μόνο μία φορά. Μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα και να τα ξαναλέμε. Αλλά η διάδοση είναι τι έγινε ή δεν έγινε. Δεν ξανακάνουμε διάδοση στο ίδιο στοιχείο. Άρα αυτή, αν θέλετε, η μη αναστρέψιμη πορεία του Απόστολου Παύλου είναι αυτό που μας επιτρέπει να είμαστε τώρα χριστιανοί. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.